Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, αυτή είναι μια κασέτα που την ήθελα όπως και δίποτε να την αποκτήσω. Γεια σας παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing και είναι ένα εντελώς random unboxing. Γενικά το πακέτο αυτό δεν έχω ιδέα ακριβώς τι περιέχει. Ξέρω στο περίπου, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς περιέχει. Τις προάλλες ένα παιδί μου στείλε ένα μήνυμα στο Facebook και μου λέει θέλω να πουλήσω κάποια παιχνίδια. Μου στέλνει μια φωτογραφία με μερικά παιχνίδια PSP και μου λέει για αυτά θέλω 20 ευρώ. Του λέω αυτά τα παιχνίδια επειδή το τσέκαρα λίγο, αν τα βρεις 8 ευρώ και max. Και μου λέει δεν κατάλαβες καλά, εκτός από αυτά έχω και κάποιες κασέτες για το Game Boy. Μου στέλνει μια φωτογραφία, αυτή εδώ θα είναι λογικά, θα τη δείτε κάπου εδώ τώρα. Δεν κατάλαβα Χριστό, αν καταλάβατε εσείς πείτε μου και εμένα τι είναι. Και μου λέει όλα αυτά μαζί 20 ευρώ. Όπα λέω εντάξει κοίτα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 πόσα είναι όλα μαζί. Νομίζω ότι μόνο και μόνο για τις κασέτες Pokémon, εντάξει το κόστος το αξίζει. Πλήρωσα και τα μεταφορικά με την αντικαταβολή 5 ευρώ. Σύνολο 25 ευρώ βγήκε το πακέτο αυτό εδώ. Το οποίο είναι αρκετά βαρύ. Δεν έχω ιδέα ακριβώς τι παιχνίδια έχει. Είδα μόνο του PSP, τα οποία δεν τα έχω για τη συλλογή μου. Οι κασέτες του Game Boy θα τις δούμε μαζί πραγματικά και μου λέει και σου βάλει και κάτι άλλο μέσα. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει. Το παιδί έχει και κανάλι στο YouTube νομίζω. Πρέπει να μου λέει μέσα ακριβώς ποιο είναι. Το όνομά του Μιχάλης Τζόγιας. Ευχαριστώ Μιχάλη. Λοιπόν, 25 ευρουλάκια. Για πάμε να δούμε τι έχει. Το setup θα είναι έτσι. Ξέρετε πως θα κάνω αυτά τα unboxing για να σας τα δείχνω και να είναι και πιο εύκολο. Γιατί άμα το βγάλετε το κουτί μπροστά σας θα ξέρετε ακριβώς τι έχει. Οπότε για να είναι λίγο πιο μυστηριώδης η φάση. Αχα. Να σας δείξω λίγο. Λοιπόν, ένα πιστολάκι. Όχι εντάξει, δεν έχει πιστολάκι μέσα. Χρησιμοποίησε το κουτί από το πιστολάκι προφανώς. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει. Θα είναι τώρα αυτό το πράγμα. Α, είναι ωραίο. Θα το βγάζω ένα-ένα. Μπορείς να σταματήσεις και τα μαλλιά. Όχι εντάξει. Α, δούμε τι έχει ακριβώς. Κάτι μου λέει ότι θα είναι εντυπωσιακό γενικά. Χαρτί. Μπορεί να καθαρίσει το γραφείο μετά. Thanks. Λοιπόν, πάμε να βγάλω πρώτα τα PSP, τα οποία τα ξέρω και να αφήσω τα καλά για το τέλος. Λοιπόν, Sun White, πρώτο παιχνίδι. Έχει μέσα, έχει. Manual δεν έχει. Γενικά αυτά από τότε το βλέπω, αυτό εδώ είναι, αυτό λέει είναι δώρο. Έφυγε από τη θέση του, αλλά δεν πειράζει. Ποιο είναι το δώρο, Colin McRae, Dirt 2. Γενικά τα Colin McRae τα λατρεύω. Θυμάμαι όταν τα παίζα στον υπολογιστή, σε PSP δεν το έχω παίξει. Αυτό είναι δωράκι από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, το γράφει κιόλα, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε στα υπόλοιπα που πλήρωσα. Όλα αυτά 25 ευρώ που θα δείτε. Το ξανατονίζω. NBA 2009 live, το έχω αυτό. Αυτό δεν το έχω μάλλον. Και με manual και με το παιχνίδι μέσα. Batman the video game. Ναι, αυτό το ήθελα να το παίξω. Γενικά Lego παιχνίδια δεν έχω. Πάντα ήθελα να πάρω ένα Lego παιχνίδι. Ευκαιρία να το παίξω στο PSP. Επόμενο, Transformers The Game. Ούτε αυτό το έχω. Κάτι μου λέει ότι θα μου αρέσει. Next, SmackDown 2009. Έχουν και βιβλιαράκια αυτά μέσα. Ναι. Τώρα, βλέπω δύο παιχνίδια PC, τα οποία δεν μου έχει πει τίποτα, οπότε μάλλον πρέπει να είναι και αυτά στο πλαίσιο σαν gift. WRC Fire World Rally. Σας είπα, α, δώρο γράφει πάνω με ζουμιανό μαρκαδόρο. Ω, ωραία, έχει και κωδικό μέσα. Ελπίζω να μην είναι περασμένο στο Steam, γιατί γενικά θυμάμαι μια φορά ένα παιδί μου είχε στείλει ένα παιχνίδι και μου λέει πάρ' το να τα παίξεις, ωραίο είναι, και είχε περαστεί στο λογαριασμό του στο Steam, οπότε μου είναι το CD. Όχι ότι με πειράζει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και γι' αυτό. Αυτό είναι δωράκι, thanks ρε. NBA 2K 11.
Θυμάμαι το NBA 15 ή 14 το είχα κάνει giveaway πριν από ένα χρόνο και δεν έχω παίξει ποτέ NBA πλάκα πλάκα 2K. Ωραίο παιχνίδι, ευχαριστώ, είναι και αυτό στο πλαίσιο δώρο. Thanks, ρε. Γενικά η συλλογή μεγαλώνει και πάμε τώρα σε αυτά που... σε αυτά που περίμενα να δω τι είναι, τι ακριβώς πήρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πρώτη κασέτα. Έλα ρε φίλε. Αν σας πω ότι πήρα το Game Boy το SP τότε που το είχα πάρει και έψαχνα να αγοράσω αυτή την κασέτα πώς και πώς και γενικά περίμενα να τη βρω σε καλή τιμή. Wario Land. Ναι. Super Mario Land 3 λέει επάνω. Burai Fighter Deluxe. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό φαίνεται πολύ ωραίο. Αυτό δεν το έχω. Kirby's Dream Land. Γενικά νομίζω το κανάλι πρέπει να το αλλάξω από Check Tech Now και να το μετονομάσω στο Βρες την Ευκαιρία ή Game Hunter, δεν γίνεται. Lucky Luke ή αλλιώς ο τυχερός Luke. Die Smurf. Στρουμφάκια είναι, γερμανική κασέτα. Πλάκα πλάκα είναι πολλές. Die Smurf. Δεύτερη κασέτα. Rising und die Welt. Δεν ξέρω γερμανικά. Το μόνο που ξέρω από γερμανικά είναι το Das ist. Δεύτερη κασέτα είναι αυτή προφανώς. Soccer. Αυτές είναι παλιές κασέτες. This is value. Αυτό είναι, αυτή είναι πραγματική αξία. Πραγματική αξία σε κασέτες. Robocop vs Terminator. Τα περισσότερα από αυτά ούτε καν ήξερα ότι υπάρχουν. Πλάκα πλάκα είναι πολλές. Θα τις μετρήσω στο τέλος. Αυτή εδώ είναι no name. Ελπίζω την ώρα που θα κάνω το βίντεο μοντάζ να σας το γράψω πάνω τι θα είναι. Τι Pokemon είναι αυτό. Πλάκα κάνεις τώρα. Yellow. Αυτή ήταν στη φωτογραφία που σας έδειξα. Κάπου ξεχώρισε ένα Πίκατσου, κάτι που μοιάζει με Πίκατσου και λέω... και βγάζω, έχω κι άλλες ακόμα. Κάτσε. Back from the sewers. Χελονονιτζάκια, Turtles 2. Χελονονιτζάκια, Ninja Turtles 2. Hugo 2. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ γνωστό. Amazing Spider-Man. Πλάκα πλάκα. Έχω αποκτήσει πόσα παιχνίδια Spider-Man εκεί που δεν είχα Spider-Man. Όχι ρε φίλε! Λοιπόν, αυτή είναι μια κασέτα που την ήθελα όπως και δίποτε να την αποκτήσω. Ωρε φίλε, τι λες τώρα. Οκ. Super Mario Land, αυτό το έχω. Είναι την διπλή. Και Bugs Bunny. Ρε εσύ, αυτές είναι πάρα πολλές. Τι πήρα, τι αγόρασα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 κασέτες, 16 κασέτες, 16 κασέτες, 16 κασέτες, 2 για PC και 6 παιχνίδια PSP, 20 ευρώ με τα μεταφορικά 25. Το παιδί... Πραγματικά, Μιχάλη, εντάξει, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιες φορές νιώθω ότι είναι σαν να έχω κλείψει εκκλησία, μα το Θεό, δηλαδή. Εντάξει, είναι... Οκ. Γενικά, αν και... έχω πει σε πολύ κόσμο, αν θέλετε να πουλήσετε κάποιες κασέτες ή οτιδήποτε, στείλτε μου στο Facebook. Εάν έχω χρήματα, πάντα κάνω κάποιες αγορές ανά καιρούς. Κάποιες φορές δεν έχω χρήματα, οπότε σας λέω, περιμένετε λίγο.
Το συγκεκριμένο δεν είχα χρήματα από την αλήθεια να μου περισσεύουν 20 ευρώ, αλλά τελικά μόλις το είδα, μόνο τη φωτογραφία που είδα, λέω εδώ είμαστε. Τώρα, δεν ξέρω πραγματικά. Ευχαριστώ και για τα δύο τα δωράκια που είχε μέσα, και αυτά πραγματικά δεν χρειαζόταν καν. Η αγορά που έκανε ήταν ένα δώρο από μόνη της, εντάξει. Τι να πω. Πραγματικά τι να πω. Εντάξει. Κάτι στιγμές είναι που μα λατρεύω αυτό που κάνω, το κανάλι γενικά. Ναι. Πολλοί λένε γιατί για τα subs, για το ένα, για το άλλο. Όχι. Γι' αυτό εδώ το συνέστημα. Να πνίγεις πράγματα που να μην έχεις ιδέα τι είναι. Δηλαδή, εντάξει. Το excitement, η χαρά του ανοίγματος. Αυτό είναι unboxing για μένα. Και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Λοιπόν. Ένας μικρός πύργος της Βαβέλ με 22, 20, 20 και 5 με τα μεταφορικά 25 ευρώ. Θα τα βάλω και τα μεταφορικά μέσα. Εντάξει, ας μην το κάνω too much με τα 20 μόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Pokemon Gold, ρε φίλε. Τώρα έχω σκαλώσει. Θα το κλείσω το βίντεο για να κάτσω να το επεξεργαστώ λίγο. Να δω και τι παιχνίδι είναι αυτό που δεν είναι. Και φαντάζεσαι να είναι κανένα Pokemon Silver εκεί να τρελαθούμε. Γεια σας, παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια.